Κυρίες και κύριοι, μια εβδομάδα πριν, κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για το σημερινό νομοσχέδιο, είχαμε τονίσει τα εξής. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμη της καλοκαιρινής περίοδου και ήδη ο απολογισμός περιλαμβάνει ένα νεκρό και χιλιάδες στρέμματα καμένων εκτάσεων. Και πώς απαντάει η κυβέρνηση σε όλα αυτά? Φέρνει μήπως μέτρα για την κάλυψη των σοβαρών κενών στην πυροσβεστική υπηρεσία, για την ενίσχυση της πρόληψης με την πρόσληψη όλου του απαραίτητου προσωπικού? Το αντίθετο κάνει. Εδώ φέρνει διάταξη για το ξεσπίτωμα πυροσβεστών, αυτή τη φορά και στην Εύβοια, προβλέποντας αζημίωστη μετακίνησή τους προς οποιαδήποτε υπηρεσία του νομού και άλλες απαράδεκτες εξοντωτικές διατάξεις για την πυροσβεστική. Αυτά είχαμε πει πριν ακριβώς από μία εβδομάδα και πριν αλέκτορα φωνήσε, η εγκληματική σας πολιτική στην πυροπροστασία μετράει και δεύτερο νεκρό και νέες καταστροφές. Και μυαλό δεν βάζετε. Τόσο αφοσιωμένοι και συνεπείς στα μέτρα που αντιμετωπίζουν τη ζωή και τη λαϊκή περιουσία ως κόστος, ως ευκαιρία, όπως αρέσκεστε να λέτε κοινικά και ομά, ώστε να ανοίγετε πάνω στα βάσανα και τις θυσίες του λαού νέους δρόμους για την κερδοφορία του κεφαλαίου, ρίχνοντας νερό στον ίδιο μήλο που ξέρουμε όλοι τι αποτελέσματα φέρνει. Με τα ίδια σάπια υλικά, αυτά των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, που πνίγουν και καίνε το λαό. Αυτά των επιλέξιμων έργων, της λογικής κόστους ωφέλους και των δημοσιονομικών περιορισμών, όπως ονομάζεται, κάθε τι που αφορά τις ανάγκες του λαού, συνεχίζεται ακάθεκτη. Και ο σώζον εαυτό σωθήτο. Αυτά από τη δική σας μεριά, όπου μια χαρά συνευρίσκεστε με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σε μια κοινή στρατηγική αντίληψη στα παραπάνω. Γιατί από την άλλη μεριά είναι ο λαός, οι φορείς του λαϊκού κινήματος, οι αγώνες με βασικά αιτήματα να γίνει σχεδιασμός των απαραίτητων δασοτεχνικών, αντιδιαβρωτικών, αντιπλημμυρικών έργων και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις στο πλαίσιο της συνολικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, ειρηνών ή μειωρινών περιοχών, χωριών και των πόλεων, να ενισχυθούν οι αρμόδιες δυνάμεις πυροπροστασίας με μόνιμο προσωπικό και να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα χρήματα για τη βελτίωση των υποδομών, των τεχνικών μέσων, με ενίσχυση και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του πυροσβεστικού σώματος σε οχήματα και σύγχρονα μέσα. Το λέμε ξανά. Αντί να στηρίζεται με εκατομμύρια τον πόλεμο στην Ουκρανία και το καθεστώς Ζελένσκι, το κράτος δολοφόνο Ισραήλ στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, τις αποστολές εκτός συνόρων όπως στην Ερυθρά για λογαριασμό των εφοπλιστών, αντί να χαρίζεται εκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους με προκλητικές χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις με τη μορφή φοροαπαλλαγών, αφορολόγητου πετρελαίου, ζεστού χρήματος για επενδύσεις σε προγράμματα για φτηνή και τζάμπα εργασία και άλλες ευεργετικές διατάξεις προς τους κακόμοιρους αναξιοπαθούντες της κοινωνίας μας καπιταλιστές, πάρτε τα απαραίτητα μέτρα και άμεσα για την πυροπροστασία και τη θωράκιση του λαού. Σταματήστε τη βολική καραμέλα της θεομηνίας, των πλημμυρών του αιώνα, του πιο ζεστού Ιούνι των τελευταίων 130 χρόνων, τα ακούσαμε και αυτά, και όλα τα υπόλοιπα που βάζετε τα παπαγαλάκια σας να λένε για να διαμορφώνουν κλίμα αποδοχής της δικής σας βαρβαρότητας, των δικών σας εγκληματικών ελλείψεων. Τα έχουμε ακούσει και ξανακούσει. Δεν πείθουν κανέναν πλέον. Σας τα κατέριψαν και επιστημονικά από το αστεροσκοπείο και όλος τυχαίως αποφασίσατε να το εντάξετε μαζί με την ΕΜΗ στην εποπτεία του Υπουργείου. Και κυρίως σας λέμε, πάρτε πίσω το παρόν νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση για φυσικές καταστροφές, με το οποίο δίνεται νέα προνόμια στα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών που καραδοκούσαν εδώ και χρόνια να βάλουν χέρι στο λαϊκό εισόδημα. Με ένα νομοσχέδιο που μεθοδικά ξεκινάει την επιβολή της υποχρεωτικής ιδιωτικής ασφάλισης για φυσικές καταστροφές. Αρχίζετε με τις επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 2 εκατομμυρίων, αλλά αυτό είναι το τυρί στη φάκα, γιατί αυτό που κάνετε κυρίως είναι να διαμορφώσετε έναν ολόκληρο μηχανισμό, κρατικό μηχανισμό, που θα επιβλέπει και θα επιβάλλει την προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης καθολικά. Με το παρατηρητήριο ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών, που θα συμμετέχουν υπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων, μαζί με τους
εκπροσώπους των ασφαλιστικών κορακιών, με τις τρίμηνες συνεδριάσεις του, τις αναφορές του, τις ετήσιες εκθέσεις του, τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, όπως ονομάζονται, φτάνοντας μέχρι και τον Πρωθυπουργό, φτιάχνεται μια μηχανή διυπουργική, ικανότατη να τρέξει αποφασιστικά και γρήγορα το εγκληματικό σας έργο. Τόση πρεμούρα και τέτοια κρατική κινητοποίηση για να προωθήσετε την υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση. Και μάλιστα αρχίζετε την παραπέρα προσαρμογή σε αυτή τη λογική και με τις υπόλοιπες διατάξεις στο νομοσχέδιο για τις αποζημιώσεις στους αγρότες, για τη στεγαστική συνδρομή, αναφερθήκαμε αναλυτικά στη συνεδριάση στην Επιτροπή. Αλλά και με ένα σπάρο προσπαθείτε να, με το νομοσχέδιο να πετύχετε και άλλους στόχους. Κυρίως να πετάξετε το βάρος των αποζημιώσεων στις πλάτες του λαού, απαλλάσσοντας το κράτος, ανάγοντάς τες ως ατομική ευθύνη που θα εξαρτάται από το ποιο πακέτο ιδιωτικής ασφάλισης θα επιλέγει ο καθένας, δηλαδή από το βάθος της τσέπης του, από το βάθος της τσέπης του και τη δυνατότητα που έχει να δίνει κάθε μήνα ένα νέο χαράτσι στους πρόθυμους αετονίχηδες μεγαλοεπιχειρηματίες. Και ήδη, σε αυτή την απαράδεκτη λογική της ατομικής ευθύνης, έχουμε το φιάσκο με την εγκύκλιο για τα υποχρεωτικά μέτρα για τους καθαρισμούς οικοπαίδων και για τα μαλλιά της κεφαλής τους που ζητάτε από τους ιδιοκτήτες ακινήτων να κάνουν στα σπίτια τους. Αντιπυρικές ζώνες, ετήσιες μελέτες από μηχανικούς, έτοιμη πομόνα για την πυροσβεστική, έως και σχέδιο διαφυγής του ζητάτε να καταρτήσουν, την ίδια στιγμή που δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες, αγροτικοί δρόμοι που επικρατεί κυριολεκτικά ένα μπάχαλο σε δασικές και μη περιοχές εξαιτίας των δικών σας κενών της δικής σας πολιτικής. Που όπως απέδειξε και η χθεσινή πυρκαγιά στην Κερατέα και στη Σταμάτα, για μια ακόμη φορά, για σας κυριαρχεί η λογική «πάμε και όπου βγει». Κυρίες και κύριοι, και τι δεν ακούσαμε όλες αυτές τις μέρες για τα ευεργετικά αποτελέσματα της ιδιωτικής ασφάλισης. Μέχρι ότι δεν θα επιβαρύνονται οι λαϊκές οικογένειες από το κόστος των καταστροφών, ακούσαμε. Αλήθεια. Και τα ασφάλιστρα ποιος θα τα πληρώνει. Βουλευτής σας, ο κύριος Πέτσας, πρότεινε μάλιστα στην Επιτροπή να επιδοτεί το κράτος την ιδιωτική ασφάλιση. Άρα αφήστε τα τερτύπια. Στόχος σας είναι να φτιάξετε μια νέα πίτα για να ταΐσετε και άλλους επιχειρηματικούς ομίλους, αυτή τη φορά τους ασφαλιστές. Με λεφτά που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, άμεσα ή έμεσα μέσω της φορολογίας, θα κλαπούν από τις λαϊκές τσέπες για να γίνουν οι νέες θυσίες για το λαό, τα νέα εκατομμύρια που θα καταλήξουν βέβαια στο μεγάλο σας ασθενή, την ασθμένουσα και σάπια καπιταλιστική σας οικονομία. Άρα δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει ασφαλιστική εταιρεία. Για την ψυχή της μάνας τους, τα διάφορα κοράκια κάνουν την ασφάλιση. Και αν είναι έτσι, γιατί εδώ και χρόνια γκρινιάζουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που στην Ελλάδα, πως στην Ελλάδα λένε είναι πολύ χαμηλό το κομμάτι της αγοράς που έχουν στην κατοχή τους. Όσο για το ότι η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί τον πιο σίγουρο φορέα για την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων μετά την καταστροφή, εδώ γελάει και ο πιο πικραμένος. Υπάρχουν οι αντασφάλειες, μας είπαν οι εκπρόσωποι τους. Υπάρχει πολύ αυστηρό ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου των διαθέσιμων των εταιριών, το Solvency II, ώστε να μην μένουν ξεκρέμαστοι οι ασφαλιζόμενοι. Τώρα, τι να πω, θα κοιμόμαστε ήσυχοι. Και αναφέρεται και μάλιστα και το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως φωτεινός φάρος για την ιδιωτική ασφάλιση. Μια στοιχειώδη όμως εικόνα από τη λεγόμενη ευρωπαϊκή και αμερικανική πρακτική στην ιδιωτική ασφάλιση λέει ακριβώς τα αντίθετα. Δυσβάστακτα ασφάλιστρα, αποθέωση της ατομικής ευθύνης και αποκλεισμή από τις αποζημιώσεις για το παραμικρό, εταιρείες που χρεοκοπούν αφήνοντας στον αέρα χιλιάδες και χιλιάδες πληγέντων και όταν χρεοκοπούν παρεμβαίνει το κράτος με χρήματα του λαού για να σώσει τις εταιρείες, όχι τους πληγέντες. Ξεχάσαμε το πρόσφατο παράδειγμα με τη χρεοκοπία των Αμερικανικών τραπεζών στη Silicon Valley που άφησε στον αέρα μέχρι και τους συνταξιούχους της Δανίας αφού πολλές ασφαλιστικές εταιρείες είχαν τζογάρει τα χρήματα του λαού εκεί και άλλα αντίστοιχα παραδείγματα. Είναι ξεκάθαροι λοιπόν οι στόχοι και οι κατευθύνσεις. Σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Απρίλιο του 2023 λέει «Η ιδιωτική ασφάλιση πρέπει να γίνει η πρώτη γραμμή άμυνας για την κάλυψη των απολειών από φυσικές καταστροφές».
Και μάλιστα, συνεχίζει, με επιμερισμό του κόστους και των ευθυνών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, πολύ ωραία διατύπωση, για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της επένδυσης, αυτό είναι το βασικό, και η μείωση του ηθικού ρίσκου. Αυτά αναφέρει. Κουβέντα για τους πληγέντες. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η σταθερότητα των επενδύσεων. Ο επιμερισμός του κόστους, που όλοι γνωρίζουμε, σημαίνει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, και η μείωση του ηθικού κινδύνου. Δηλαδή, να μην ξεσηκώνονται και πολλοί πληγέντες. Τα ίδια γράφεται και στο νομοσχέδιό σας. Όταν, για παράδειγμα, η λεγόμενη εθνική στρατηγική για την ιδιωτική ασφάλιση που θεσπίζεται θα καθορίζεται, όπως το γράφεται μέσα, από τις δυνατότητες της αγοράς της ιδιωτικής ασφάλισης σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές και την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Με πολύ κομψά λόγια, να μπαίνουν στο ζύγι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και όλοι γνωρίζουμε προς τα που γέρνει πάντα η πλάστικα. Θυμίζουμε ότι ισχύει η γενικότερη συμφωνία σας Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνικής Λύσης στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πλημμύρες, που αναφέρει ρητά ότι σε σχέση με την κατασκευή έργων για την προστασία, αν οι αποζημιώσεις είναι πιο φτηνές από τα έργα, τότε τα έργα δεν θα φτιάχνονται. Και με το νομοσχέδιο κάνετε ένα ακόμα πιο αποφασιστικό βήμα για να φθηνίνετε κι άλλο τις αποζημιώσεις τελικά εις βάρος και της προστασίας από καταστροφές. Πρόκειται λοιπόν για ευρωπαϊκές οδηγίες, προαπαιτούμενο νομοσχέδιο ανάμεσα στα άλλα για το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να μπουκώσουν κι άλλο οι καπιταλιστές σε βάρος της ζωής του λαού, κι άλλο ένα καλό δωράκι στις ασφαλιστικές εταιρείες. Πώς λοιπόν να σας αντιπαρατεθούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, που επιβεβαίωσαν και στη συζήτηση του παρόντος νομοσχεδίου ότι αποτελούν τη βολική συνενετική αντιπολίτευση στο αντιλαϊκό σας έργο, με τις φραστικές ακροβασίες τους, αφού κάπως πρέπει να δικαιολογήσουν μια αντιπολιτευτική τακτική, αλλά με την ουσιαστική στήριξη. Είναι χαρακτηριστικές οι τοποθετήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ. Στην αρχή κατήγγειλε ότι ενισχύεται τις ασφαλιστικές. Μετά έκανε κριτική στην κυβέρνηση γιατί, λέει, στο παρατηρητήριο δεν συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών φορέων. Το παρατηρητήριο για την προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης. Δηλαδή τι είπε, ότι πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό. Μαζί έκανε κριτική στην κυβέρνηση γιατί, λέει, στην εθνική στρατηγική, έτσι όπως περιγράφεται στο νομοσχέδιο, η εθνική αυτή στρατηγική είναι ένα ευχολόγιο. Η εθνική στρατηγική για την προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης. Έναντι φυσικών καταστροφών. Τι λέει δηλαδή, ότι η εθνική στρατηγική πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική. Ή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ασφάλισης. Δηλαδή από έναν άλλο δρόμο, πάλι τα χρήματα μέσω των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Και με το χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Στα πλαίσια των γνωστών αυταπατών της σοσιαλδημοκρατίας, που βέβαια πλέον έχουν δοκιμαστεί και χρεοκοπήσει. Συνοψίζοντας λοιπόν, το ΚΚΕ στέκεται απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις και θα τις αντιπαλέψει με όλες του τις δυνάμεις μαζί με το λαό. Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική επιβολή της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών. Πρόκειται για σοβαρή εξέλιξη που θα επηρεάσει συνολικά όχι μόνο τις αποκαταστάσεις αλλά και την πολιτική της πρόληψης. Προχωρά ακόμα παραπέρα τη λογική του κόστους-οφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων, όπου κόστος θεωρείται οτιδήποτε αφορά τις λαϊκές ανάγκες και όφελος οτιδήποτε μπορεί να ανοίξει νέα πεδία κερδοφορία στο κεφάλαιο. Και εδώ οι φυσικές καταστροφές, όπως αποκαλύπτουν και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της αγοράς, τα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών, έτσι όπως τοποθετήθηκαν και στην Επιτροπή, μέχρι και για το μάτι είπανε, είπε, πώς να το πω, ανέκφραστα και κοινικά ένας εκπρόσωπος, λέει, πόσα ήταν η κατάσταση τώρα, λέει, στο μάτι, αν είχαν ασφαλιστεί, λέει, όλοι με την ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό είναι που τους ενδιαφέρει. Και όχι νεκροί. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχει πολλά λεφτά η πίτα. Λεφτά πάνω στον πόνο και τα βάσανα του λαού, όπως γίνεται σε κάθε πτυχή της καπιταλιστικής οικονομίας. Είναι λοιπόν αποκαλυπτικό το νομοσχέδιο και για το χαρακτήρα της ανάπτυξής σας, για το σάπιο σύστημα που υπηρετείτε, το πόσο κοινικά και ομά αντιμετωπίζετε ακόμα και την ανθρώπινη ζωή, τα φυσικά φαινόμενα, τις επιπτώσεις που έχουν στις ζωές των ανθρώπων. Επιπτώσεις που, αν και υπάρχουν όλα τα επιστημονικά και τεχνολογικά μέσα για να αντιμετωπιστούν, αυτά θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους.